Λάβετε θέσεις. Έτοιμοι. Έχουν φύγει και έχουν φύγει κανονικά, κυρίες και κύριοι. Είναι μπροστά ο Γιώργος Ζένιος. Ακολουθεί η Άλκης την Παυλίδου. Πίσω της η Χριστίνα Παυλίδου. Ακολουθούμενη από τον Χριστόφορο Χριστοφόρου που καταδιώκεται από την Έλενα Χριστοφή. Σε απόσταση αναπνοής ο Σοφοκλής Κασκαούνιας. Ενώ μπαίνει δυναμικά η Μάρα Κωνσταντίνου. Και πίσω της ακριβώς ο Σίμος Τσάκας. Και είναι η κωμωδία του Σίγμα. Βουράτε γειτόνι! Μπορείτε να βουρήσουμε, φωνάζουν οι γειτόνι. Κάποιος καυκάς εκείνη και μπουκάτο στο μπαλκόνι. Χάνει η μάνα το παιδί και το παιδί τον τσίρι. Και φίδισε ο φίλος της αφού το παρατήρει. Του κόμενα του τέταρτου μαλώνει με την πέπα. Κι ο Ρίκος την Αστάζια φουρά την όλη μέρα. Μπορείτε να βουρήσετε, ελάτε να τους δείτε. Κι ενώ πως τους γειτόνους σας με τους κατηγορείτε. Είμαι ο Αρτεμάκη. Κι εγώ είμαι ο Ιαννή. Κι εγώ είμαι ο Σαφρόνη. Ξέρετε το παιδί. Κι εγώ τελειώσα τη σχόλη την αστυνομική. Κι εγώ σπούδασα μάγειρα και ζαχαροπλαστική. Εμένα που με βλέπετε, είμαι όπως το φως και όλοι σας το ξέρετε. Είμαι ηθοποιός. Hello! Εγώ είμαι η Νεστάζια και είμαι αισθητικός. Παιδιά, βουράμε ο Χόρκατος. Εχαϊδευτικά που το λέγει. Εγώ είμαι ο Ρίκος, πλούσιος πολλά. Και μόνος μου τα έκαμα, δούλεψα σκληρά. Ρίκο! Ρίξε τα, ρίξε τα. Εγώ είμαι η Πέπα, γυναίκα του φτιαγά. Τούτη είναι η μάμα μου και τούτος ο παπάς μου. Τούτη είναι η φίλη μου και τούτος ο πελάς μου. Κικίτσα, πακάς μου. Κουράτε να προλάβετε, ελάτε να τους δείτε. Και ενώ πως τους γειτόνους σας με τους κατηγορείτε. Ως γεγονός, παρά να σεις γείτονα κακό, καλύτερα να βγει τα μάτι σου. Αου! Ένε κατάλαβα. Ο Κέλλης έχει δαγκώσει το Ρίκο και ο Ρίκος μουρμουρά και δεν μπορεί να φάει τη σούπα του. Εμένα μα τι θέλεις δηλαδή μου περάσιο, τη ψυχή που μου δάνεις. Έλα, 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 δώσ' μου, έλα, πάρ' του. Ναι, δεν αποπάθες, δεν ξύπνησες αξινάστο. Ναι, ξύπνησα αξινάστο. Έλα, μάλλον σαν μαδίρεψες σου νύχτα, ξέρεις το. Γιατί εγώ εφάρωσα όλη νύχτα η κούγκας. Αφού επάνω ρε πέπα, τι θέλεις να κάνω. Και όταν δουν και του Παναγία μου, του φαρσόκινε με πως το γάρο σιόλ. Ένα εξηγόνα που πάνω, τραβούσα του και ένα εξηγόνα που πάνω. Είδες χαμόνια που σαν κάνει και σε εξαγόνα έτσι. Άντε να τάει με. Έλα με πνίξεις, σιόρ. Άντε να δω τώρα, ένα σου την κάτσω, α. Πιο αργά, ρε πέμα, πιο αργά. Θεέ μου, δώσ' μου υπομονή, δώσ' μου υπομονή. Άντε, τέλειωνε. Ρε, δηλαδή. Ακόμα να γεράσεις ακόμα λίγο, πού θα πάεις εσύ, πού θα πάεις να γεράσεις ακόμα λίγο. Παναγιά μου, τέλειωνε, τέλειωνε, δώσ' μου τη σούπα μου, σιόρ, εγκατάντησες όπως την κοτσάκαρε, σιόρ, εγκοτσακάρεψες, ξέρεις το. Άντε, είναι που με τσεθωρείς με, σιόρ, βάλε μέσα, άντε. Έλα, φάε όσοι θέλεις τώρα, όσοι θέλεις ρε βούρκα ρε φάτη, μπορεί να με πεις εμένα κοτσάκαρη. Η Μέρη προσπαθεί να πείσει την Αστάζια να πάνε στην κλινική. Σαν την κοτσάκαρη, δεν θέλεις να πάει πέτο. Αγάπη μου, περιμένω τηλεφωνία από τον Σοκράτη να μου πει αν θα μείνει στη μάμα του για μεσημεριανό ή αν θα έρθει. Να μείνει στη μάμα του, έλα πάμε. Μα δεν ξέρεις γιατί να μείνει στη μάμα του. Εμπελώς, να έρθει να μείνει να τον ταΐσει σε λάτα ρόκα πάλι. Αχ, κανένα τζελούδι είναι να το τρώει. Ρε μα είσαι πελή να τον ταΐσω μεσημεριά την καντζέλια, να με σκοτώσει. Όχι ο Σοκράτης, αγάπη μου, το παιδί. Το παιδί είναι έτσι όπως το έκαμες, πολύ αμφιβάλλω. Και η Σότια προσπαθεί να πείσει τον Αρτεμάκη. Αρτεμάκη, please, έλα μαζί μου να πάμε να το δούμε. Πάσε καλά ρε Σότια, να πάω να δω τον τύπο μου τσίλησε η κυρία Μέρη τώρα. Άτε ρε, εγκρίμα. Πάσε καλά ρε, Θεοδωρή. Γιάννη μου, έλα εσύ μαζί μου, please ρε. Κάνω με τσιλιμένη που θωρώ όλη μέρα ρε Σότια, κάνει για. Μα τι τσιλιμένη θωρείς όλη μέρα ρε, μέσα στο γρα κοπέλα είναι φατσιμένη με το τσιλιμένο. Είπε καθόλου φατσιμένη με το τσιλιμένο, αλλά εν το γιατί. Ποιο γιατί ρε Σόντια. Γιατί να μου κάνει έτσι η Μέρη, γιατί. Αρτεμάκη έλα, Αρτεμάκη έλα. Έλα φάμε. Άκουσες τι σου είπα, έλα. Ο Ρίκος είναι ενθουσιασμένος με το Σοφρόνι. Θα σου ανοίξω μια σαμπάνια ρε σένα. Όχι είπε, όχι πατέρα του σαμπάνια. Βάρ μου ένα μποτιλουίνο ίσκι και εντάξει. Αμέσως κύριε Σοφρόνι, αμέσως. Αμέσως. Εντάξει, καλό.
Αν δεν σε πειράζει, βάλεις άλλο λίγο. Γιατί να με πειράξει η μάνα μου, γιατί να με πειράξει η γέ μου. Θα σου βάλω το τάγκο να με πειράξει, λαλή. Να με πειράξει, λαλή. Ορίστε. Έπαιρνε και τη Σιβανία, πίτσε τη λύση, μην κύριε. Και τη λύση, Σιβανία, να υποστηρίξει τον τόπο σας και τους αμπελουργούς. Όχι! Αχ, σιωπά. Άραγε. Άραγε, βάλω τη Σιβανία μες στο βίσκι. Εν να δυναμώσεις. Εν τω μεταξύ στην κλινική. Εγώ είμαι η Μέρη και αυτή είναι η φίλη μου η Ναστάζια. Τσέλιν. Τσέλιν. Χάι, Τσέλιν. Τσέλιν. Ανά μου εξέρεις. Φορά πετωστές νοσοκόμοι και δεν ξέρουν ούτε ποιος είναι, ούτε που ποθεν ήρθε. Γιατί δεν ξέρουν. Συγγνώμη που είναι συστήθηκες, αν ήταν αφασία ο άνθρωπος. Ταυτότητα δεν είσαι, τίποτε δεν είσαι. Where do you come from? Που τη Σουηδία. Εν το θωρείς ότι είναι Αράβης. Τι. Αράβης ρε. Ε, δεν το λάλλεις Αράβη. Εν τους αρέσκει να τους λαλούμε Αραπάδες. Τσέλιν. Οι Αράβης αγάπη μου, Άραβας. Τσέλιν, where do you come from, Τσέλιν, Saudi Arabia, Palestine, Syria, Lebanon. Τσέλιν. Και σε λίγο. Πώς είναι. Εγκαλύτερα γιατρέ. Μην άρκεψεις παλιά! Παναγία μου, κυρία Μέρη, να πω κάμε στο άνθρωπο, κυρία Μέρη. Αρτεμάκη, εκνεύρισες με που ήρθες με τη Σότια, κόψε το. Μα εγώ και... Γεια σας, τι κάνετε κύριε? Τζέλιν! Τζέλιν, ναι, ναι, είδε που σου να φέρουμε Τζέλιν τα ανθρώπινες, είμαι άνθρωποι, αλλά είμαι άνθρωποι, μίση μου κυρία, είμαι άνθρωποι. Τζέλιν! Ναι, φέραμε, φέραμε. Παρεμπιπτόντος, Σότια και καλή ηθοποιός. Τζέλιν! Ναι, φέραμε το Τζέλιν. Ωραίο Τζέλιν, αλφα Τζέλιν που σήμερα, πολύ αλφα Τζέλιν. Συγγνώμη. Άντε, φέρε τον Τζέλιν. Τζέλιν! Ναι, ένα λεπτό, να πάτε. I don't believe it. Μην τα εγώ believe it. Τι δεν believe it, κορούδες. Επειδή ταΐζουμε Τζέλιν ένα πονεμένο συνάνθρωπό μας που η μοίρα του εφέρθηκε άσχημα. Ο Ρίκος κερνά και το Γιάννη. Της υγεία, κύριε Ρίκο. Της υγεία, ρε. Μα εγώ πάνω από τούτο. Τουίσκι, ρε, γάρι, είναι από την εξαλάμπια τουίσκι, ρε. Εγάν μαλέσει. Ωρίσκι. Μα τουίσκι τον κύριε Ρίκο. Που τον πόρακο! Ντα πόρακο, ρε! Έξε ένα πόρο πόρακο. Ο πόρακο είναι το, η τελευταία ζυμαρία που φτιάχνει και μπίνε. Ε, κατάλαβε, φίλε μου. Διένε του πελού, ίσκι και σου λέει εμπόρακο. Α, πάρα μου, πάρα. Λοιπόν, αμύω την πόρτα και έφυγε, εντάξει. Α, έτσι την πόρτα είναι άλλη φορά. Από εσύ δεν μου σου είπα, ρε! Έφυγε, φέρτσε ο πόρακο, δά, ελαδά. Έφυγε. Μη μου πείτε, οι ελιές. Και εγγέ, μάνα μου, εγγέ, πέρασε, πέρασε μέσα. Ευχαριστώ. Περνούσε και είπα να δω μήπως είστε έτοιμος με το διαμέρισμα. Ανέτοιμος είμαι. Ωραία. Και ο άγνωστος κύριος εξέρχεται της κλινικής. Μπορείτε να με πάρετε στο σπίτι μου. Καλό, μπορούμε. Αν θυμάσαι που είναι το σπίτι σου, δεν έχει πρόβλημα. Καλό, θυμούμαι. Όχι, να θυμούμαι, να θυμούμαι το σπίτι μου. Να θυμούμαι, να θυμούμαι. Να θυμηθεί. Τι να θυμηθείς, άμα σε πάρουμε μια βόλτα, πού θα πάει, θα θυμηθεί, ναι. Ωραία σπίθηκε τούτη την περιοχή. Αχ ναι, ψάχνω κι εγώ να αγοράσω και ήρθα, αλλά είναι πανάκριβα. Θέλαν 800.000 λίρες. Πολλά. Α? Πολλά λέω. Όχι καλά, είναι τα πολλά. Συγγνώμη, δεν σας φαίνονται πολλά. Κοίταξε, εξαρτάται που το... Ένα λεπτό, σταμάτα, σταμάτα σε παρακαλώ, δάμε. Έγινε κάτι? Σταμάτα να κατεβώ. Σταμάτα, δάμε. Θυμίζει σου κάτι? Ένα λεπτό να κατεβώ κάτι, μου θυμίζει, ναι. Σιγά, σιγά, πρόσεχε. Εθυμήθηκες? Ναι, ένα λεπτό, γιατί κάτι μου θυμίζει. Μέρη, αν
έκαμνε το σπίτι του, έκαμε στην. Αντά μου την έκαμα, τώρα να δεις που είμαι παντρεμένο. Συνητάμε. Μπορεί να ησυχάσει η μέρη μου, είσαι να σου ήσυχη. Ας σε δάγκωνε έναν μποξέρ στη μία πλευρά και ένα λιγό σκηνό στην άλλη πλευρά του παππού σου. Και στο έναν το κολομέρι, και στο άλλον το κολομέρι. Πέτω με, δεν τρέπεσαι. Μέρη, εμπού χωριό, ναι, τέλειωσε. Συγνώμη, συγγνώμη, πρέπει να σου βάλω ακόμα λίγο. Όχι, όχι, όχι. Έβαλα σου μόνο στη μία δάγκωματιά. Έπειρασε. Να μου λυθεί. Έπειρασε. Να θυμώσω. Μέρη! Ένα λεπτό. Οι γιατροί δεν ξέρουν ποιος είναι. Συγγενείς, μάμα, παπάς, γενέκα, παιδί, γιαγιάδες, παππούδες, γιαές, γιαές, σίγαμπρες, νυφάδες, κουμπάρι, κουμπάρι, τότε και να ψήνει κανένα. Έχουμε ευθύνη. Συγγνώμη, αλλά δεν ήθελα να σας επιβαρύνω. Δεν έθελες, αν τα επιβάρυνες. Μέρη! Κόβλη μου, καταλαβαίνεις κάμουν να του δηλώσω κόμμα, θα με. Βοηθήστε με να βάλω το παντελόνι μου, θέλω να πάω σπίτι μου. Να σε βοηθήσουμε να βάλεις το παντελόνι σου, αλλά... Ένωση, αλλά. Πονώ τη μούτη μου, πονώ τα σύνη μου. Θέλω να πάω σπίτι μου. Καλά, εντάξει. Πέ μας, πού είναι το σπίτι σου, θα σε πάρουμε. Μάνα μου το ρε. Σε παρακαλώ, σταμάτα. Μέρη, είχαμε κάτι. Δεν μπορώ να βλέπω άντρες να κλαίνε. Φέρμα λόλιο μπαμπάτζι τώρα που κλαίνε. Φέρμα λόλιο μπαμπάτζι να δώσω. Σιωπή και για το καλό σου. Εμέν τον καταπιέζεις ρε Μέρη που τα τώρα αγάπη μου περίμενε. Περίμενε. Αχ, είναι υπέροχο, υπέροχο. Δεν μπορώ να περιμένω. Γιατί να περιμένετε μάλλον. Και δεν κρατιέμαι σας λέω. Ούτε εγώ. Εσείς γιατί. Συγγνώμη μου, αλλά γέμα μου κύριο μέσα στις φλέγον μας. Γέμα. Δεν κατάλαβα. Πάρα διπλοκά πουλή. Έναν πελό που παίζεις. Εμέν λαλούν με μάπουρον. Έθα με περιπέξεις. Φορώ το παστασίλι σου, στα μάτια σου που παίζεις. Πως σου αρέσκω, σιώνα μου. Πως κάφκεσαι, πως κλαίεις. Που δεν μπορώ στα φανερά να σε σφιχταγκαλιάσω και να φωνάξεις. Ρίκο μου, σφίξε με πριν πεθάνω. Να ακούσω την καρτούλα σου. Να παίζεις τα μπουλέκι. Ποιος εμπονεί τώρα έτσι ο Ρασίο, ποιος εμπονεί. Αχ, μη σε ρωτάτε, είναι υπέροχο. Δεν μπορώ να τραγουδώ άμα χτυπάει η πόρτα. Εγώ σε θέλω μόνη σου. Έτσι σαν ήσουν πρώτα. Είστε καταπληκτικός. Κατάλαβες το, είναι. Όχι, για να πω την αλήθεια δεν κατάλαβα τίποτα, αλλά μου αρέσει, μου αρέσει. Έχει μια μουσικότητα ο λόγος. Τι θέλει να κάνει! Εγώ ήρθα πάνω να σου ειδοποιήσω ότι πήγα πιο που του μαλλιά μέσα στην πορεκατοικία και θεωρούν την εξωτερική την κάμερα. Πούρα. Να πράγμα, ρε. Εγώ πρέπει να μου του Κέλλη, καταλάβει. Γι' αυτό λέω πήγαινε όσο τη φτάνει. Ρε! Γιατί! Ποδάρε! Γιατί του έχει την αδερφή! Δεν του είναι ο σύλλαβο, κύριε Ρίκο, τώρα για όνομα του Θεού. Ποιο μέσα τη κοιμάτια του αμέσω συλλαμβάνω να του υπέρνουμε εδώ μέσα. Δεν πρέπει να έχουν υπάρχει. Θα καθάριζα την γειτονιά νουλή, ρε. Είσαι για νίδρε, Κωστή. Μέσα ρε! Ούλοι μέσα ρε! Έθα βρει να πάνω σε συλλαμβάνω ούλου τρέγω! Καλά, καλά, εντάξει κύριε Χατζηβούρα, ζω συνεφτάρι σου, να δω που μπες στην πολυκατοικία, να δώσω. Να βούρα. Συγγνώμη, κυρία Μόνικα μου, ήρθα κάτι κουρούπετη μέσα στην περιουσία μου και πρέπει να πάω να τους πας παλιά σου και έρχομαι, εντάξει. Συγγνώμη, να. Ο κύριος Ρίκος είναι ένας λεβεντόγερος. Να μου πει, ρε. Είσαι ένας λεβέντης γερός, λέω στην κοπέλα, κατάλαβες κύριε Ρίκο. Πρόσεξα πολύ καλά. Εσύ σου περάσει από το νου σου, έστω και γιον το λίγο που έχει να ενοχλήσει την κοπέλα γιατί κατήχει σου. Ακούει, κατήχει σου! Για μένα μιλάτε τώρα. Όχι, μάνα μου, δεν είναι για σένα. Κοίταξε.
Σημεία, ναι. Καρτέρα με και θα αρχίσω, εντάξει. Δεν κατάλαβα. Τι έγινε τώρα? Τίποτα, εντάξει, ναι. Είναι ο κύριος Ρίκος. Πήγανε έτσι δύο τύποι μέσα στην πολυκατοικία μαλλιά της, να πούμε, και πάει τώρα ο κύριος Ρίκος κάτω να τους καθαρίσει. Είστε εντάξει, να πούμε καλά. Να πούμε. Πολύ καλά να πούμε. Μάλιστα. Εσείς, καλά να πούμε. Μια χαρά είμαστε να πούμε. Ωραία, πολύ ωραία. Δε που λέτε. Πάμε να έτσι να κάτω να πιούμε κάνα ποτάκι ή μέχρι να έρθει ο κύριος Ρίκος, να πούμε. Λέτε. Πώς, αφού είμαστε και γείτονες τώρα να πούμε. Ένα ποτάκι θα το πίνα έτσι κι αλλιώς, αλλά μήπως γυρίσει ο κύριος Ρίκος όπου να είναι και... Πού να είναι, μα πού να είναι μέχρι να ξεμπερδέψει με τους τύπους. Ο κύριος Ρίκος είναι και κάτι κανταλάκιδες, δεν ζάμε εκεί πάνω να πούμε. Τι είναι? Κανταλάκιδες, έτσι που αυτό, χτινάζει να πούμε, καταλάβατε. Δεν καταλαβαίνω, αλλά νομίζω ότι το πιάσα το νόημα. Θα αργήσει ο κύριος Ρίκος. Α, μάλιστα, α, αυτό ακριβώς. Θα αργήσει. Οπότε, καταλαβαίνετε, είχε μια έτσι. Με έναν Λέσχατζη, ο οποίος ήρθε εδώ να του κρούσει την πολυκατοικία και κατέβηκα εγώ κάτω, εγώ προσωπικά, και τον σύλλαβα εγώ. Α, έχει πρόβλημα με κάποιος? Όχι, όχι, τώρα ξεκαθάρισε τώρα. Μην ασκείται καθόλου να. Πάμε να πιούμε το ποτάκι μας. Κάτω, έτσι να το πιούμε. Και δεν πάμε. Παρακαλώ. Μακάρι να τους κόψω, σιώ. Μακάρι να τους κόψω να πιω το γέμα του, σιώ. Πρέπει να πω του Γιώργου να μου βάλει ένα σιράκι μόμπα στο καγγέλι. Να ελέγχω τον κήπο, σιώ. Και δυο κάμερες να ελέγχω τη στράτα. Κατάλαβες, φίλε μου, πώς καταντήσαμε μες στην Κύπρο. Παλιά κοιμούμαστε και δεν φοβούμαστε τίποτε. Τώρα δεν μπορούμε να κοιμηθούμε. Θα μου κάνεις. Πες μου, είδες δυο μαλλιαρούς έρχεσαι σου. Είναι τα μαλλιαρούς. Ανθρώπους είναι τα μαλλιαρούς. Πρόσεξε πολλά καλά. Έτσι και βάλα μας στα μάτια οι φίλοι του Κέλλη και έρθουν και κάνουν μας κανένα πατυρτή κατήσεις. Πάρε τα ρε πέπα μου να σου κάνουν πατυρτή. Ήρθε και ο Κέλλη να κάνει πατυρτή, αλλά μετά τη βράζει τώρα. Έλα πιάσε σύντη και πάμε πάνω και βάλες μες στην έννοια τώρα. Πελός που σου το είπε. Θε μου, είδες τους εσύ? Όχι, δεν τους που πάνω ο Γιαννής. Α, Παναγία μου, να μας κάνουν τίποτε και κατήσεις να μας κάνουν τίποτε. Έλα, πιάσε. Πιένε πάνω και με φάσε, ρε πέπα. Πιάσε τσέντες, γε μου, λάδι. Έχω δουλειά, σιόρνα, να σου καταλάβεις. Δεν δουλειά νύσεις. Ένα μάνα το κονάκι, ρόμπερ, και τους εύρω. Θα τους εύρει. Πέρκει, μωρέ, τους εύρεις έτσι να τους κόψεις, να σου δώσουν έτσι καμιά ένα τοπούζι μας στην κελέ να στρώσεις. Εμένα, να παρακαλάς να τους εύρω μόνο. Να παρακαλάς να τους εύρω. Όχι, μάνα μου, πελάς δεν είχαμε και πελάνι βράμε. Και πώς την βρήκατε την πολυκατοικία, να πούμε? Τυχαία. Είδα το νοικιαστήριο. Μάλιστα, να πούμε. Και άμα είναι να γίνει κάτι, να πούμε, γίνεται, να πούμε. Καταλάβατε? Σίγουρα, ναι. Μάλιστα. Να σας φτιάξω το φραπεδάκι σας, να ευχαριστώ. Πούμε. Ευχαριστώ. Μα γιατί λες συνεχώς να πούμε? Είναι το παυτό μου. Επειδή το λέτε κι εσείς έτσι, να πούμε, καταλάβατε. Εγώ? Όχι εσείς. Γενικά εννοώ το φραπεδάκι σας. Ένα λεπτάκι. Συγγνώμη. Γιατί είστε αγχωμένος? Δεν είμαι αγχωμένος. Απλώς μου χλιάσανε και γι' αυτό. Καλά, άστα, θα το φτιάξω εγώ. Λοιπόν, πώς θα πίνεις? Κανονικό. Κανονικό. Δηλαδή? 4 κουταλάκια ζάχαρη. 4 κουταλάκια ζάχαρη. Ναι. Μ' αρέσει να γεύομαι γενικά γλυκά πράγματα. Καλά, αλλά 4 κουταλάκια ζάχαρη. Τέσσερα. 4 τα πίνει το πρωί. Το απόγευμα μπορεί να γίνουν και 6. Αρτεμίου Αρτεμάκης. Ναι, σας θυμάμαι όταν πρώτο ήρθα. Πολύ ωραία. Έλατε, δηλαδή. Καθίστε εδώ να σας φτιάξω εγώ. Επιτρέψτε μου να φτιάξω εγώ το καφεδάκι σας. Πείτε πώς το πίνετε, να πούμε, και... Σκέτο με λίγο γάλα. Σκέτο με λίγο γάλα. Πω, πέστε ό,τι έγινε, να πούμε. Σκέτο με λίγο γάλα, είπατε, να πούμε. Ναι. Έτσι. Γιατί λες συνέχεια να πούμε, ρε παιδί μου, εσύ τώρα? Το να πούμε, γιατί το λες συνέχεια? Τι λέει ο άνθρωπος, να πούμε. Σκέτο με λίγο γάλα, είπατε. Έτσι. Ωραία. Συγκάτοικοι, Ναι. Συγκάτοικοι. Ξέρεις, και τώρα που είπατε τη λέξη συγκάτοικοι, μου ήρθε κάτι στο μυαλό που μου είπε πριν από λίγο ο Γιάννης, ο φίλος εδώ.
Μου είπε ότι θέλει να φύγει από την πολυκατοικία και ειδικά από το διαμέρισμα. Εάν θέλετε, μπορούμε να σου κατοικήσουμε μαζί, να πούμε και τέτοια. Εγώ ρε να πούμε. Εσύ δεν έλεγε ότι θα φύγει από την πολυκατοικία και τα τέτοια να πούμε. Είσαι σοβαρό, ρε. Θα πείτε αυτό το φραπέ που θα σα κάνω. Νομίζω δεν υπάρχει περίπτωση να ήπιατε τέτοιο φραπέ εκεί στην Αθήνα που είστε. Αποκλείεται να γίνει. Για να δούμε. Λοιπόν, τι ασχολείστε εσείς? Εγώ είμαι αστυνομικός. Αστυνομικός και είμαι. Προς το παρόν εργάζομαι όμως στο γραφείο του αρχιαστυνόμου κάτω. Το γνωρίζετε τον αστυνόμο αρχιαστυνόμο κάτω? Βέβαια βρε, το κορίτσι να μην γνωρίζει τον αστυνόμο, πώς το λες, τον κάτω. Τον κάτω, εκεί στην Αθήνα που ζουν αυτοί. Όλη η μέρα για τον κάτω μιλάνε. Όχι βρε, το λέω επειδή η κοπέλα δουλεύει εδώ, κατάλαβες, και δούλεψε και στο αεροδρόμιο για κάποια σελήνη, κατάλαβες. Γι' αυτό, βέβαια, εντάξει τώρα, οπωσδήποτε, εγώ θα είμαι υποψήφιος για αλοχίες τώρα, εγώ στην αστυνομική δύναμη, που να είναι, παίρνω και την προαγωγή μου τώρα, που καταλάβετε. Ο φίλος, βέβαια, από εδώ είναι απλώς σκέτος μάγειρας τώρα. Α, πολύ ωραία. Δηλαδή, υπάρχει πιθανότητα, αν μείνω στην πολυκατοικία, να τρώω ωραία φαγητά? Υπάρχει πιθανότητα. Πιθανότητα μόνο. Η βεβαιότητα, θα έλεγα, κυρία. Μόνικα. Μόνικα Γονατά. Πολύ ωραίο όνομα. Πάρα πολύ ωραίο όνομα. Θα να κανονίσεις να είσαι εδώ, γιατί σε θέλει κάτι να πούμε. Κατάλαβες, να πούμε. Είναι ρίπτωση να πούμε. Έτοιμο το φραπεδάκι σας. Για να δούμε αν θα σας αρέσει το αυτό. Ωραίο φραπεδάκι μου. Για να δω. Γεια. Ωπ, συγγνώμη. Τέλειο. Και ακόμα δεν είδατε τίποτα. Τι θέλετε να έτσι να φτιάξω κάτι να κάτσει μαζί μας να φάμε να μου έτσι στο. Αχ, τι φιλόξενοι που είστε. Το έχουμε εμείς αυτό. Το έχουμε, είμαστε φιλόξενοι. Λοιπόν, Μάιρα, τι θα μ' έρθεις να φάμε? Αν είναι μπορώ να κάνω έτσι καμιά έτσι. Μια σπεσιαλιτέα, ας πούμε, να κάνω έτσι καμιά με κανονά να πούμε και τέτοια από πάνω να πούμε. Εσύ δεν θα πήγαινες δουλειά, ρε, γιατί... Όχι, αδερφάκι μου, είμαι off. Είσαι off? Ναι. Πάλι off είσαι. Αφού είσαι σβηστός, πώς θα είσαι on? Τώρα χιούμορ, τώρα... Όσο δω μέσα στα μούτρα να μάθει με το βραχυκύκλωμα μέσα στα μάτια, καταλάβες. Δεν λέω, μάλλον σε κάτι εξαφανίστο. Γιατί! Να ανοίξεις. Τι λες, ρε. Πρέπει να ανοίξεις ξύλο, ρε. Τι λέει, να μην ανοίξεις τον κύριο Ρίκο. Πρέπει να ανοίξεις. Λέει, να μην ανοίξεις τον κύριο Ρίκο. Πάει, ναι, ναι, στον κύριο Ρίκο. Καλώς τον κύριο Ρίκο. Ρίκο. Τους βρήκατε, κύριε Ρίκο. Τους βρήκατε. Ναι, ύστερα να σου εξηγήσω εσένα. Ώστε φέρασε σε κάτω. Σας περιμέναμε. Ναι, με συγχωρείτε όμως, πρέπει να πάμε κάτω, α. Μπορώ να πιω το φραβέ μου? Βεβαίως μπορείτε, και πάρ' το μαζί σου, έτσι πειράζει ούλμη τσούρμα. Α, είναι εντάξει παιδιά. Ω, βεβαίως εντάξει, μετά, θα έρθει μετά ο Γιάννης να σας το πάρει το ποτηράκι. Εν ανάγκη να μπει στον κόπο, εντάξει ο Γιάννης, φέρνω το εγώ το ποτήρι, εντάξει. Λοιπόν, πάμε. Ευχαριστώ, παιδιά. Γεια σας. Γεια σας. Γεια σας. Γεια σου. Χαρήκαμε. Να είστε καλά, να είστε καλά. Γεια σου, κύριε Ρίγκο. Γεια σου, κύριε Ρίγκο. Χαρό. Ρίγκαρε, εσύ τι καταλάβες τώρα από τον ίδιο πάνω Ρίγκος, α? Τι καταλάβες? Να χωνέσαι, ρε. Φτάνει να απαντήσει η κυρία Πέπα. Ρε, να πιώσεις την κυρία Πέπα, ρε. Ρε, παιδί μου. Όχι εννοώ γκόπουλα, ρε. Έλα, κυρία Πέπα, απάντατο. Απάντατο, κυρία Πέπα. Απάντατο. Μα τι να σας απαντήσω. Έστες ερωτήσεις μας. Όχι πως είμαστε ανακριτές, κύριε. Απλώς προσπαθούμε να σας βοηθήσουμε. Ξέρω το και δεν μ' αρέσει το πράγμα.
που θέλουμε να σας βοηθήσουμε. Κατάλαβα ότι είμαι βάρος, θέλω να πάω σπίτι. Μα τι βάρος, κύριε, πώς θα πάτε σπίτι σας, κύριε. Ω, δεν μπορώ έτσι. Θέλω να σας λέω κάτι, δεν μπορώ έτσι. Τι θα τον πεις, Συναστάσια, τον άνθρωπο, αφού δεν ξέρει το όνομά του. Να σου πω τι μου ήρθε στο μυαλό. Πού? Στο μυαλό, Μέρι, και δεν θέλω χαζάστια, οκ. Okay? Εν γεναστείον, εννοούσα το. Κατάλαβες τι τραβώ, κυρία Αρταξέρξη μου. Τι? Κατάλαβες, λέω, τι τραβώ. Όχι, κατάλαβα, το Αρταξέρξης που θένεις τα πόθ. Α, είναι το μόνο όνομα που θυμούμε από την ιστορία, διότι μου άρεσκε πάρα πολλά. Έχει κάτι έτσι αριστοκρατικό, να ακούτω. Αρταξέρξης. Αρέσκει σου? Τι σχέση έχει ο άνθρωπος με τον Αρταξέρξη? Όχι, έχει βάση του τον που λέω. Κοίταξε το προφίλ του. Συγγνώμη, κύριε. Δεν έχει κάτι αριστοκρατικό? Εσύ που κάτι έχεις, Αρταξέρξης, μίση μου. Είναι που θέλει να τον λέμε, ρε Μέρι, άντρον, μπάμπον, κόκο. Μπράβο, ρε Αναστάσια. Κόκο, μπε μου τώρα. Ή βρες το, θα του λαλούμε ονόματα, ώσπου να έβρει το δικό του, άρα θα θυμηθεί. Α, μπράβο, πολλά έξυπνο. Όχι για να το πενευτούμε, αλλά οι εξυπνάτες είναι το ψωμί μας. Άτε, πέντε μου ονόματα. Μάριος. Άντρος. Πάμπος. Κόκος. Θήτος. Αλμπέρτο. Τι? Αλμπέρτο. Ρε Ναστάζια, που το φύτον έπιε στον Αλμπέρτο. Γιατί ρε, πού ξέρεις? Τώρα που μπήκαμε και στην Ευρώπη. Α, γιατί είναι τίποτε Ιταλός. Γιατί. Κοιτάξτε εδώ. Συγγνώμη, κυρία. Κοίτα το προφίλ του, έχει κάτι ιταλικό. Και μιλά και άπτεστα τα ιταλικά. Μέρι, το λοιπόν με τούτον που είπες, έριξες άπλετο φως στο βάθος της σύριγγας. Σύραγγας. Κίνη, ναι. Το λοιπόν, είναι Κυπρέος. Με μου πεις. Ω, ναι. Αφού μιλά κυπριακά, κυριοτέλεια κυπρέοφατσα, δεν το. Άτε καλό, πέτε μάλλον λίγα ονόματα. Άντε να στάζει, παιδί. Να περιοριστώ στα κυπριακά. Περιορίσω. Ηλίας. Ξενής. Ξενής. Ξενής, λέει σου τίποτε. Ω. Πανίκος. Εσύ αρέσει και το πανίκος. Με χαλά. Δηλαδή είσαι πανίκος. Ω. Παναγιώτης. Γιώτης. Ω. Πανικούι. Πάνος. Κάτος. Κάτος. Μα συγγνώμη, κύριε, τσάφρισες με που λένε και στα χωριά. Πώς σε λένε, κύριε, πώς σε λένε. Με λένε Γιώργο και ποτέ δεν τραγουδάω για τις αγάπης το γλυκό πίκρο καημό. Πάρα πολύ καλός. Ευχαριστώ, κύριε. Κοιτάξτε, όχι πως θέλω να πω τίποτε εναντίον του Ταλάρα, αλλά αν είχα εγώ τα μεγάφωνα του Ταλάρα και το τραγούδι μου είχε ένα φακό χάμισαν την μάπα. Θέλει να σου πω, Καζαντζίδη. Έψαξα δίκα να βρω ανθρώπους να με νιώσουνε, μα δυστυχώς δεν βρήκα πάνω στις τόσες μου πληγές. Κι άλλες πληγές μ' ανοίξανε και γελασμένος βγήκα. Πάρα πολύ καλός. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ας σου πω, κυρία Μονίκα μου, σαν τον Καζακίδη τραγουδιστή, σε ένα γεννήθηκε μάρο. Μ' άκου το ρίκο μου σου άλλο. Καίνουν τον Άγατη Μητσί, ξούσουνται, κλώθουνται από τίποτα. Αλλά μα έφτιανε ο Καζακίδη σε λάλλες, εδώ σιόν, μυρίζει άνθρωπος θα πέσιο. Διότι κυρία Μονίκα μας σου πω ένα πράγμα, με το σούλμα δεν και γίνεσαι τραγουδιστή. Ναι, ναι. Έχεις δίκιο, κύριε Ρίκο μου, έχεις δίκιο. Λοιπόν, να το κλείσουμε, να τελειώνουμε. Να το κλείσουμε. Ναι, μα, δεν είπες ότι είσαι χωρισμένη, είναι τέλος. Ναι, υπάρχει πρόβλημα. Όχι, μάνα, μην τα πρέπει να υπάρχει. Κοιτάξτε, συγκεκριμένα και εγώ έπρεπε να είμαι χωρισμένος ως τώρα, αλλά ένα μητσί στη μέση, κατάλαβες. Έχω μια κόρη μαντρεμένη, έχω ένα μητσί, είναι σχεδόν και ο γρονών ο γιος μου. Α, έχετε τόσο μικρό μωράκι. Το γιορκούι. Εσύ δεν έχεις μωρά? Όχι, δεν έχω. Μάλιστα, ένα φτέρνε το φοιτηλί, ναι. Συγγνώμη. Όχι τίποτε. Έλα κάτσε, κυρία Μόνικα, κάτσε. Πάρα μου, κυρία Μόνικα μου, εσύ είσαι γεννημένη για μάνα σου.
Τι να κάνουμε, κύριε Ρίκο, μου ατύχησα. Όχι, ποτέ ατύχησες, κυρία Μονίκα μου. Εσύ είπε το ναι, να σου κάνω ένα μαπουρούι κι όλα πουρού και σου κάνω. Μέχρι το ναι κατάλαβα. Τα παρακάτω. Α, κατάλαβες. Και το θέλω να πω, πρέπει να παντρευτείς, κυρία Μονίκα. Α, δεν το νομίζω, κύριε Ρίκο μου, δεν το νομίζω. Γιατί, κύριε, έτσι είναι όλοι οι άνθρωποι. Ήδη, ξέρεις το. Και μου, ο άντρας σου ήταν μεγάλο. Συνομήλικοι είμαστε. Γι' αυτό σιω ήταν, εγώ κατάλαβα το σιω. Άλλον να βρεις άνθρωπο ψημένο σιω, να ξέρει που τη ζωή, άλλον να βρεις άνθρωπο να βαρύ μπούγκα του, εγώ κατάλαβα. Τι βαρύ? Η μπούγκα, η τσέπη του, η τσέπη του. Να σιω λεφτά, μάνα μου. Α, μα δεν είναι μόνο τα λεφτά, κύριε Ρίκο μου. Πρώτα πρώτα είναι η αγάπη. Συγγνώμη, κυρία Μόνικα, αλλά αγάπη χωρίς λεφτά είναι να δυσκολευτείς. Άκουμε και εμένα που έχω πήρα τη ζωή. Εγώ έφα τη ζωή με το κουτάλι, κυρία Μόνικα μου. Έβρικα μια γυναίκα και δυσκολεύτηκα και ακόμα δυσκολεύουμε. Τραβώ, κυρία Μόνικα μου, αλλά τα βάσανα που τράβησα από το γάμο μου, η γυναίκα μου μάθημα. Είναι σαν να τέλειωσα 7 πανεπιστήμια, ξέρεις το. Α, κοίταξε. Έμαθα τη γυναίκα μου πόξου για να κατοδάσω. Αφού θέλω τη γυναίκα μου να μιλήν το μου και λαλώ, τούτη κάτι θέλει. Έλα, κύριε Ρίκο μου. Και εγώ τι θέλω. Έβαλα μου τώρα, αφού φανερό είναι να μου θέλεις. Πόσο φανερό. Πέστε μου, τι θέλω. Κοιτάξτε να δεις, δεν με παρεξηγήσεις, αλλά... Πε μου, θέλεις να... Να που θέλει να, Ρίκο. Έπιπλα. Έπιπλα, ρε Πέπα. Θέλει έπιπλα και να της δεν έχει έπιπλα το διαμέρισμα. Αφού δεν μου καταλάβω τη λόξα του κάθε ανθρώπου σιω. Όχι, θέλει καρέκλα από εκεί, θέλει καρέκλα από δά, θέλει πολυθρόνα, θέλει καναπέσιο. Μα έγινε. Μάλιστα. Εγώ είμαι η Πέπα. Χαίρομαι που σας γνωρίζω. Κι εγώ επίσης. Ω, Μόνικα, Μόνικα. Χαρήκαμε όλοι τώρα, χαρήκαν και ο κύριο Ρίκος, χαρήκαν και η κυρία Πέπα, χαρήκαν εγώ, χαρήκαμε όλοι. Ναι, ναι, χαρήκαμε πολλά σελά που λέμε, πολλά σελά κυρία. Εμάς, κυρία Μόνικα μου, να μας συγχωρέσεις όμως, γιατί να πάμε κάτω με τον Ρίκο μου έτσι, να χαρούμε μόνοι μας. Εσείς δείτε το διαμέρισμα με την ησυχία σας και εγώ θα περάσω αργότερα να το συζητήσουμε. Συμφωνήσαμε με την κομμή, εκκλείσαμε το διαμέρισμα, ρε Πέπα. Κάρωσε να μην τη φάεις μέσα στο ζυμίσιο. Δεν το κατάλαβα αυτό. Δεν πειράζει, το κατάλαβε ο Ρίκος. Σιγά ρε Πέπα, σιγά, σιγά. Σιγά σιγά που έσκαλε κύριε Ρίκο. Ναι, 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 τύχον, τύχον κύριε Ρίκο, τύχον. Θα σας κανονίσω όπως σας. Δημιούργησε πρόβλημα η παρουσία μου. Πρόβλημα, τι πρόβλημα καλέ, τι λέτε τώρα. Όχι Ολάν, όχι Ολάν, που είδατε το πρόβλημα, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Δεν ξέρω. Μου φάνηκε ότι η κυρία έχει πρόβλημα. Όχι, κοίταξε, η κυρία Πέπα είναι λίγο έτσι αταψήθυμη. Πώς το λέμε, αψόθυμη. Αμψόθυμη, αμψόθυμη. Ναι, αμψόθυμη, είναι αμψόθυμη, είναι αμψόθυμη. Αμάνα μου, άρχισα να δεις πυριό, κυρία. Και ξέρω άλλα ονόματα, κουράστηκα. Συγγνώμη, δεν αντέχω άλλο, πάρτε με στην αστυνομία. Γιατί, τι έκαμες. Τίποτε. Πού να μου λες τίποτε. Έτρεχες να φύγεις και πετάχτηκες μες στο δρόμο και ψήλησες σε ημέρι. Όχι. Όχι. Πού το ξέρεις, α. Πού το ξέρεις. Μπορεί να ήσουν κλέφτης, να σε είδε κάποιος που έκλεβες, να φώναξε βοήθεια, να άρχισε να τρέχεις. Μπήκες μες στους τροχούς της μέρης και μπέρδεψες την καημένη τη μέρη. Δεν ξέρω. Μάλιστα, δεν ξέρεις. Όχι να σου λαλώ και να μου λαλείς. Άρα μπορεί να ήσουν και κλέφτης, γιατί δεν ξέρεις τι ήσουν, ποιος ήσουν και τι έκαμπλες πριν να σε τσιλήσει, ξέρεις. Όχι, σε παρακαλώ, μην το λαλείς τούτο. Όχι, λέω το, διότι θυμήθηκα που είδα έναν έργο κάποτε που μια κοπέλα ερωτεύτηκε έναν νεαρό ο οποίος ήταν κλέφτης και μια νύχτα μπήκε μέσα στο διαμέρισμα της. Βέβαια δεν ήξερε ότι ήταν κίνης. Λάζαρος. Τι? Λέου σε Λάζαρο. Εντάξει. Όχι να μου λες εντάξει, Λέου σε είναι σε Λέου. Δεν ξέρω. Και αν δεν ξέρεις πάει σου το Λάζαρος. Ακούτε τι ωραίο που ακούτε. Λάζαρε, πάρα πολλά ωραίο. Πάει σου. Μιλούμε είναι για σένα τον όνομα. Ακούτε ξανά. Λάζαρε, όχι τον όνομα σου. Τέλειωσε είναι τούτο. Αρέσκει σου. Αρκέψαμε τα τσού. Αρκέψαμε τα τσού, βαλέ. Σαβείς. Όχι. Σαβάκι. Όχι, όχι, όχι. Σαν Γιώργο Γιωργάκη. Όχι. Α σου πω, με μου δημονεί. Κούλη. Σε παρακαλώ, σε παρακαλώ, βοήθαμε γιατί αρκεψάζε, αρκεψάζε, δεν νιώθω καλά. Που το κουλείς. Όχι, που το ρίγος. Μέρι, έλα και έχει ρίγος. Μάνα μου, ρε, έρχομαι. Έφερα σου και ένα σάντουιτς,
Θέλεις. Α, ναι, γιατί άρχισε να διαμαρτύρεται. Ποιος? Ο στόμαχος. Ενώ ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί... Περιποιηθήκατε τις πληγές μου, φέρετε με δαμέ, φέρετε μου φαΐ να φάω. Ναι, πρώτα έτσι λύσαμε, σε και ύστερα κάμαμε τα ουλά τούτα. Αναστάζια. Πω, είναι εντάξει, αρέσκει μου ο τρόπος που εκφράζεται. Δεν άδω τώρα. Μια ανησυχία του να μου περάσει το ρίγος. Και το ρίγος που φοβόμαστε. Αλλά. Ένα λεπτό. Μέρι, θα σου πω. Αν πάει και έχει λυσιάρα, σταμάτα μάνα μου, πεινά ο άνθρωπος. Όχι ρε, δεν είναι που κοινή τη λυσιάρα που πεινώ, είναι που την άλλη. Γιατί σου κι άλλον είδος λυσιάρα. Τι σου φέρνει. Α, τίποτε. Τρώω εσύ το σάντουιτς και σου κι άλλον είδος λυσιάρα. Βεβαίως έχει, άμα σε δαγκώσουν λυσιασμένη σκυλή. Λύσα αγάπη μου, λύσα, όχι λυσιάρα. Που κοινή τέλος πάντων, τη λύσα, τη λυσιάρα να έχει. Αν τον δαγκώσα λυσιασμένη σκυλή. Λυσιασμένος. Λυσιασμένος, ξυλυσιασμένος μέρη, εγώ έχω μωρό τα μέσα, κατάλαβες. Φάε εσύ το σάντουιτς σου και μετά να πάμε στο γιατρό. Σας παρακαλώ, πάρτε με οπουδήποτε αλλού εκτός του γιατρού. Πού να σε πάρουμε, κύριε! Καταλαβαίνεις ότι μπορεί να σε δαγκώσει λυσιασμένη ή λυσιασμένη σκύλη και να έχεις λυσιασμένη λυσιάρα! Όχι, σας παρακαλώ, γιατί άρχισα σε τρέμω πάλι. Μέρι, τι καμνή! Τρέμει, αγάπη μου, που τι να μου το είπες, τρέμει. Έλα γρήγορα. Τι, πρέπει να τον πάρουμε τώρα αμέσως να του βάλουμε ένα αντιλυσιαστικό νερό! Κοιτάξτε, επειδή οι πληγές είναι βαθιές, πρέπει. Όχι, σας παρακαλώ! Εντάξει, άτε, πάμε μέσα λοιπόν. Εμείς πάμε να ετοιμαστούμε και το μεταξύ ετοιμάσου κι εσύ. Εντάξει. Ποιος είμαι? Πού είμαι? Πού πάω? Καταπιέζεις, αγάπη μου, που το πουτά τώρα. Τι να δεις εκεί, το να μου περάσει το ρίγος. Εν και το ρίγος που φοβόμαστε. Αλλά. Μισό λεπτό. Μέρι, θα σου πω. Λες να έχει λυσιά. Εμά ένα λεπτό. Πήγε στο νοσοκομείο, οι γιατροί δεν τον ξέραν, παππούς, γιαγιά, μάνα, παππού. Τι γύριζα κι είδα το μόλις φαίνεται. Αμούμε, αμέ. Πήγε στο νοσοκομείο, οι γιατροί δεν ξέραν πώς είναι. Γονείς, γενέκα, παιδί, παππούς, γιαγιάδες, ξαδέρφοι, ξαδέρφια, συντέθεροι, συντέθερες. Μα και πρόβατα κάνω. Μέχρι να ξεμπερδέψουμε αυτούς τους τύπους, κάτω μιλάμε, είναι ταλάκιδες σαν εκεί πάνω τώρα να πούμε. Καν. Καν. Είπες ταλάκιδες. Ταλάκιδες. Δεν είναι ταλάκιδες. Καν ταλ. Καν.
Λέξη Παναγία μου. Κανταλάκι. Κανταλάκι. Κανταλάκι, δεν ξέρω τι κάνω. Ναι. Έλα, πάλι. Λέτε. Για ποιο μπορούμε να το μεταξύ. Ένα λεπτό, γιατί χάσαμε το ποτάκι. Α, για το ποτάκι, ναι, ναι. Τρία. Ξέρετε, ένα λεπτό. Δύο. Ένα. Μα προλέφτα θα με περιπέξει. Φορώ το παστασίλι σου. Στα μάτια σου που παίζει. Πώ σου αρέσει που σου λέω. Πώ κάπιεσαι, πώ κλαίει. Που δεν μπορώ να κρατηθώ. Τα Κουράτε να βουρήσουμε, φωνάζουν οι γειτόνι. Κάποιος καυκάς εγίνει και μπουκάτο στο μπαλκόνι. Χάνει η μάνα το παιδί και το παιδί τον κύρι. Κι αφήτησε ο φίλος της αφού το παρατήρει. Η κόμενα του τέτας του μαλώνει με την πέπα. Κι ο Ρίκος την αστάζει αφουρά την ούλη μέρα. Κουράτε να βουρήσετε, ελάτε να τους δείτε. Κι ενώ πως τους γειτόνους σας μεν τους κατηγορείτε.